Γενικώς υπάρχουν πολλά βιβλία που έχουν γραφτεί για τον Νίκο τον Ζαχαριάδη και η ερώτηση είναι το δικό σου τι έχει να προσθέσει σε αυτά. Εντάξει, το δικό μου. Νομίζω ότι τα βιβλία που έχουν γραφτεί παίρνουν θέση υπέρ ή κατά του Ζαχαριάδη. Η δική μου προσέγγιση δεν σχετίζεται με αυτό. Εγώ προσπάθησα να εξετάσω μία ολόκληρη περιπέτεια του κομμουνιστικού κινήματος στην πολιτική προσφυγιά από τη λήξη του εμφυλίου μέχρι το 20ο συνέδριο, μαζί με τα πριν και τα μετά, η οποία θεωρώ ότι είναι σχετικά άγνωστη. Την έχουμε προσεγγίσει περισσότερο μέσα από δόγματα και στερεότυπα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που κάνει το βιβλίο είναι να προσεγγίσει αυτή την ιστορική περίοδο με πιο κριτικό τρόπο, πιο αναλυτικό, να αναδείξει τις αντιθέσεις, τις αντιφάσεις, τις συγκρούσεις εκείνης της περίοδου. Και μέσα από αυτήν την προσέγγιση, προφανώς ασχολήθηκα και με τον Ζαχαριάδη με ανάλογο τρόπο. Δηλαδή, όχι για να τον αθώσω, ούτε για να τον καταδικάσω περισσότερο, αλλά κριτικά βλέποντάς τον στο σύνολό του σαν ηγετική φυσιογνωμία του κομμουνιστικού κινήματος εκείνης της εποχής. Όταν λες κριτικά, τι εννοείς? Ξέρεις, γιατί υπάρχουν διάφοροι που μπορούν να του κάνουν μια κριτική από θέση επαναστατικής αριστεράς, ας πούμε, από θέση ότι αυτά που έκανε ήταν λάθη γιατί πήγε στον εμφύλιο πόλεμο. Άρα η δική σου οπτική πώς είναι? Κριτικός τρόπος προσέγγισης είναι ο τρόπος που σε βάζει να σκεφτείς λίγο παραπάνω. Εννοώ ότι υπάρχουν λάθη για τα οποία ο Ζαχαριάδης έχει καταδικαστεί τελεσίδικα. Δεν έχει κανένα νόημα ούτε να επιχειρήσει κανείς να τον αθωώσει ούτε να τον απαράξει. Για παράδειγμα. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση Πλουμπίδη. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν αυτός και το επιτελείο του τον Καραγιώργη, τον οποίο τον κατέστρεψαν και βιολογικά. Περιπτώσεις αξιωματικών στο Δράμο, οι οποίοι εκτελέστηκαν κλπ. Όμως αυτά, επειδή είναι λίγο πολύ δεδομένα, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν συνολικά τον Ζαχαριάδη. Δηλαδή, νομίζω ότι χρειάζεται μία απομυθοποίηση. Διότι μαζί με αυτά, ο Ζαχαριάδης έπαιξε ένα συνολικό πολιτικό ρόλο. Προσπάθησε, κατά την άποψή μου, να κρατήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα και την Ελλάδα έξω από τον εμφύλιο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και επίσης ήρθε σε σύγκρουση με τη Σοβιετική Ένωση κάποια στιγμή αντιμετωπίζοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης με όρους ισοτιμίας. Αυτά είναι χαρακτηριστικά που τον κάνουν αξιόλογο και προσωπικότητα που θα έπρεπε κανείς να την προσεγγίσει περισσότερο. Επίσης είναι ο τρόπος με τον οποίο εξοντώθηκε, που δημιουργεί μια συζήτηση και ηθική, κατά την άποψή μου, όπως επίσης η ζήτημα για ηθική συζήτηση είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι οπαδοί του Ζαχαριάδη στην Ταυσκένδη, περίπου 5.000 άνθρωποι, οι οποίοι υπέστησαν πάρα πολύ σοβαρές διώξεις, ενώ είχαν δώσει τη ζωή τους για το κομμουνιστικό κίνημα. Κάποιοι πήγαν στη Σιβηρία κλπ. Όλα αυτά συνθέτουν μια ιστορία για την οποία δεν ξέρουμε πολλά. Δηλαδή, περισσότερα ξέρουμε για τη διάσπαση του 68, περισσότερα ξέρουμε για το 20ο συνέδριο του Κουκουσέ, περισσότερα ξέρουμε για την εισβολή στη Τσεχοσλοβακία. Για εκείνη την ιστορία, για την ρήξη στην Ταυσκένδη, για το κυνηγητό κάποιων ανθρώπων και από το σοβιετικό μηχανισμό, αλλά και από τον ελληνικό μηχανισμό, για όλα αυτά τα πράγματα, θεωρώ ότι θα έπρεπε να ξέρουμε περισσότερα. Και διαβάζοντας σιγά-σιγά, κατέληξα και στο να βγει και αυτό το βιβλίο με έναν τρόπο, μάλλον λίγο φυσικό. Πιάνεις την ιστορία του Ζαχαριάδη από το δεκαετία του 20, δηλαδή. Αρχές δεκαετίας 30. Ξεκινάω από το γράμμα του 1940. Γιατί αποφεύγεις την πρώτη περίοδο που έγινε Γενικός Γραμματέας? Γιατί το επίκεντρο του βιβλίου είναι οι εσωκομματικές συγκρούσεις στο ΚΚΕ από το 49 μέχρι το 56. Και με αυτήν την έννοια το πώς βρέθηκε Ζαχαριάδης στο 40 είναι μια άλλη ιστορία επίσης που σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Νομίζω όμως ότι ο ρόλος που έπαιξε ερχόμενος στην ηγεσία του ΚΚΕ ήταν ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο καθιερώθηκε σαν αρχηγός ανδιαφεσβήτως στο ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα. Ξεκινάω από το 40, γιατί το 40 είναι ουσιαστικά μια κίνηση η οποία δεν είναι απολύτως σύμφωνη με το σύμφωνο το γερμανοσοβιετικό που είχε εκείνη την εποχή, ούτε με τις αποφάσεις της κομμουνιστικής διεθνούς, ή τέλος πάντων δεν είναι ακριβώς μεταφορά τους στα ελληνικά δεδομένα. Είναι ένα γράμμα το οποίο ουσιαστικά είναι η ιδρυτική πράξη της Εθνικής Αντίστασης. Είναι επίσης ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο Ζαχαριάδης καταξιώνεται ως φυσιογνωμία εθνικής εμβέλειας εκείνη την στιγμή. Και υποτίθεται ότι το γράμμα είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους κατηγορήθηκε αργότερα
από τους αντιπάλους του όταν καθαιρέθηκε με την επέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης. Γι' αυτό το θεωρώ, ας πούμε, ένα ορόσημο το οποίο ξεκινάει η αφήγηση. Η θέση του σημερινού Κουκουέ σε σχέση με τον Ζαχαρίδη ποια είναι? Πώς ξέρουμε τον Κουκουέ αποκατέστησε και τον Στάλιν. Ναι. Σε σχέση με τον Ζαχαριάδη? Κοίταξε, δεν θέλω να μπω πολύ στο πολιτικό, γιατί είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Θα μπορούσα να κάνω μια πολιτική κριτική στον τρόπο με τον οποίο αποκαθίσταται ο Ζαχαριάδης από το ΚΚΕ. Θεωρώ όμως ότι αυτά τα οποία είπανε ισχύουν. Δηλαδή, ουσιαστικά ήταν αρχηγός του κομμουνιστικού κινήματος και το αποδίδουν αυτό. Είναι δύο πράγματα για τα οποία εγώ θα ήθελα να κάνει το ΚΚΕ μια μεγαλύτερη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, δεν έχει σταθεί καθόλου στο θέμα της Τασκένδης. Και αυτό, κατά την άποψή μου, είναι πολύ σοβαρό. Και δεύτερον, δεν έχει μιλήσει καθόλου για το γεγονός ότι ο Ζαχαριάδης καθαιρέθηκε με σοβιετική επέμβαση. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ στη βάση του ΚΚΕ ο Ζαχαριάδης ήταν αποκατεστημένος φυσικά από την πρώτη στιγμή, έπρεπε να πεθάνει ο Σουσλόφ, να πεθάνει η Σοβιετική Ένωση, να πεθάνει ο Μπορίς Πονομαριώφ και μετά το ΚΚΕ να αναλάβει την ευθύνη να αποκαταστήσει τον Ζαχαριάδη. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ένα πρόβλημα. Για έναν σημερινό αριστερό. Ναι. Τι έχει να του προσφέρει η αναζήτηση, ας πούμε, του Ζαχαριάδη? Ναι. Κοίταξε, το βιβλίο δεν έχει φιλοδοξία να κάνει πολιτική παρέμβαση στο σήμερα, να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι σε αυτό. Θεωρώ όμως ότι, και ξεκινώντας από μένα τον ίδιο, διαβάζοντας αυτά τα πράγματα, ότι οι αριστεροί έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Έχουν αγάπη για την ιστορία και έχουν αγάπη για την κριτική σκέψη και τους αρέσει να επανεξετάζουν την πολιτική της ταυτότητα πάντα με βάση καινούριες πληροφορίες, καινούριο υλικό κλπ. Με αυτή την έννοια, ενώ στην αρχή ήμουν λίγο αμήχανος, γιατί έθετε και εγώ στον εαυτό μου αυτό το ερώτημα, βλέπω μια ανταπόκριση για το βιβλίο η οποία δείχνει ότι απλώς υπάρχει ένας χώρος ο οποίος αγαπάει τις ιδέες, την κριτική σκέψη και την ιστορία. Αυτό μόνο. Δεν έχει κάποιο στίγμα πολιτικό τώρα, ας πούμε. Δεν προσπαθεί να συνδέσει την τότε αριστερά και το κομμουνιστικό κίνημα με τη σημερινή αριστερά και την σημερινή συγκυρία.